Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, είστε στην εκπομπή της Λακωνίας, λακωνικά μέσα από την περιφερειακή τηλεόραση Μεσόγειος. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, αυτές οι εβδομάδες ίσως είναι λίγο φορτισμένες από την πολιτική και αυτοδιοικητική επικαιρότητα, όμως σύντομα θα έχουμε νέες εκπομπές με ρεπορτάζ που θα έχει πλούσιο θεματολόγιο, με ποικιλία θεμάτων και προσκεκλημένων. Απευθύνομαι σε εσάς, φίλες και φίλοι, που μήνες τώρα παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εσείς που είστε σκεπτόμενοι πολίτες και τηλεθεατές με συνείδηση. Έχουμε μια σχέση περίπου 30 χρόνων στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τι σημαίνει μέσο μαζικής ενημέρωσης? Πρέπει να επανακαθορίσουμε, νομίζω, σήμερα τον όρο, διότι όπως έχει συμβεί και σε δεκάδες άλλα επαγγέλματα, έτσι και στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει μπει από την πίσω πόρτα η απειλή. Και ποια είναι η απειλή? Η άκρατη, η ανεξέλεγκτη, η ασίδωτη χρήση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που δίνουν τα κανάλια δημόσιας επικοινωνίας, τα λεγόμενα social media. Χωρίς κανόνες, χωρίς όρους, χωρίς ήθος, χωρίς στόχο, χωρίς ευθύνη και χωρίς υπογραφή. Θα συμφωνήσω με εκείνους που έχουν πολλές επιφυλάξεις για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κλασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι και αυτά σε μια μεγάλη πλειοψηφία διαπλέκονται. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν διεύθυνση, έχουν τηλέφωνο, έχουν ονοματεπώνυμο και βέβαια, όταν διαπλέκονται, κάποια στιγμή έχουν και ημερομηνία λήξης. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του διαδικτύου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο, κάθε μέτρο και, αν θέλετε τη γνώμη μου, και κάθε λογική. Ονόματα και υπολήψεις σπηλώνονται, επαγγελματίες και λειτουργοί διασύρονται, πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί διαπομπεύονται. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι αυτοί οι πολιτικοί και οι αυτοδιοικητικοί που κάνουν κατάχρηση αυτών των μέσων και πέφτουν θύματα τελικά οι ίδιοι. Δημοτικές εκλογές στη Σπάρτη. Ας περάσουμε να δούμε ένα ενδιαφέρον βίντεο για την πόλη και συνεχίζουμε. Τόπος, ιδέα, σύμβολο, κληρονομιά, βάρος ασήκωτο στους ώμους των Σπαρτιατών. Στο πέρασμα των αιώνων, η φθορά δεν αγγίζει τον Ταΐγετο, δεν αλλάζει τον Ευρώτα, δεν σβήνει την ιστορία. Σπάρτη, φάρος του χρέους, οδηγός του καθήκοντος. Λίγοι τόποι, λίγοι άνθρωποι πάνω στη γη έχουν αυτή τη μοίρα να κατάγονται από ήρωες, να πρέπει να αποδείξουν ότι είναι αντάξιοι απόγονοι. Σπάρτη, φημισμένη όσο η Αθήνα, η Ολυμπία, η Ελλάδα. Ο δικός μας τόπος, μικρός, μυθικός, θρύλος κουρνιασμένος στα πόδια αρσενικού βουνού. Εδώ το καθήκον λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Το χρέος ορίζει τη ζωή και το θάνατο. Ποια δύναμη άραγε πηγάζει εδώ? Ποια λογική, ποια αποκοτιά? Θαυμάζουν οι άνθρωποι της γης, ζηλεύουν οι ισχυροί του κόσμου, λατρεύουν οι αγωνιστές της ζωής. Η πόλη, την οποία περιμένει η ιστορία για να γράψει. Σπάρτη, γη ηρώων, μαρτύρων, αγίων, τόπος υπερήφανων πολιτών, μήτρα ικανών ανθρώπων. Ακμή και παρακμή, δόξα και φθόνος, νίκη και προδοσία. Οι ποιητές την ύμνησαν, οι μαχητές την προσκύνησαν, οι σοφοί την έψαξαν. Αυτός ο τόπος, ουρανός, γη, άνεμος, περιμένει το ανάστημα των παιδιών του να γράψουν και πάλι την ιστορία. Ιστορία ειρήνης και αγαθού,
που δεν απειλεί αλλά και δεν χαρίζει. Όπως τότε, όταν ο Κωνσταντίνος έπεφτε στα τείχη της πόλης, όταν οι καπεταναίοι σήκωναν λάβαρο στον Τούρκο, όταν ο Χρήστος νικούσε με τους 100 στο Μονοδέντρι, όταν ο Παναγιώτης έγραφε τα ίμια στην ιστορία. Αιώνιος χορός γυναικών στο ξέφωτο του Ταϊγέτου. Πιάστηκαν η ιστορία, η αυτοθυσία, η δόξα, η ανδρεία. Μικρά κοιτούσαν το χρέος, η πίστη και ο όρκος. Σπάρτη, παγκόσμια πόλη. Εκλογές, Δήμος Σπάρτης και πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Δύο συνδυασμοί αναμετριούνται. Ο συνδυασμός Ενωμένοι Πολίτες του υποψήφιου Δήμαρχου Σταύρου Αργυτάκου και ο συνδυασμός Σπάρτη, Δήμος που μας αξίζει, με επικεφαλής τον Πέτρο Δούκα. Φυσικά πρέπει να δεχθούμε ότι και οι δύο υποψήφοι έχουν καλό σκοπό. Το αν θα τα καταφέρουν να πείσουν τους πολίτες είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με τους πολίτες, αλλά και με την επικοινωνία που χρησιμοποιούν οι δύο υποψήφοι. Ο Σταύρος Αργυτάκος είναι κλασικός αυτοδιοικητικός της ελληνικής περιφέρειας. Εδώ και χρόνια έχει προτάξει την αυτοδιοικητική του ιδιότητα έναντι της κομματικής, έχοντας δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, έναν ανεξάρτητο συνδυασμό στην πόλη της Σπάρτης. Ο Πέτρος Δούκας, άνθρωπος των τραπεζών και των πολυεθνικών, από τη στιγμή που έληξε η θητεία του στην κεντρική πολιτική σκηνή, αναζήτησε διέξοδο σε κάποιον Δήμο και κατέληξε τελικά στο Δήμο Σπάρτης. Και οι δύο αγαπούν τη Σπάρτη. Ο Σταύρος Αργυτάκος είναι γέννημα Θρέμα, ο Πέτρος Δούκας είναι κατ' επιλογήν Σπαρτιάτης, με καταγωγή βέβαια από εδώ. Το χαρακτηριστικό του Σταύρου Αργυτάκου είναι ότι ενώ θεωρείται αυτοδιοικητικός με χρόνια στην πλάτη, έχει ένα νέο φρέσκο συνδυασμό. Ο Πέτρος Δούκας, παρότι νεοφερμένος, έχει στην ηγετική του ομάδα και στην στενή του ομάδα συνεργάτες από τα παλαιά χρόνια της αυτοδιοίκησης. Τέσσερις στους 10 πολίτες την πρώτη Κυριακή επέλεξαν τον Σταύρο Αργυτάκο και 3 στους 10 πολίτες τον Πέτρο Δούκα. Την Κυριακή που μας έρχεται απελευθερώνονται οι δυνάμεις από το ψηφοδέλτιο και το συνδυασμό του Βαγγέλη Βαλιώτη και από το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης Κουκουέ. Οι πολίτες θα κρίνουν κυρίως από το πρόσωπο του υποψήφιου δημάρχου, αλλά και από τα πρόσωπα που περιστοιχίζουν τον δήμαρχο, τον υποψήφιο, είτε ως εκλεγμένοι, είτε ως επιλαχόντες, είτε και ως συνεργάτες. Επίσης θα παίξει ρόλο, κυρίως στους αριστερούς ψηφοφόρους, το ιδεολογικό στίγμα των υποψήφιων και η στάση τους έναντι θεμάτων όπως είναι η άμεση δημοκρατία, η λαϊκή συμμετοχή, ο ρόλος του κεφαλαίου, ο χαρακτήρας των επενδύσεων που μπορεί να γίνουν στο Δήμο και οι ιδέες και τα συμφέροντα που ενδεχομένως έχουν υπηρετήσει οι υποψήφοι στο παρελθόν. Ας περάσουμε να δούμε ένα ακόμα βίντεο για την πόλη της Σπάρτης και συνεχίζουμε. Ήλιος, φύση, ευλογημένη γη, ψυχή που δίλιασε, χωρίς λόγο. Αποστάσεις μηδενικές, μικρές γειτονιές, μια ανάσα από τα μάρμαρα που έζησαν ήρωες. Άνθος νεραντζιάς, καρπός ελιάς. Στη Σπάρτη, στα χωριά, η ζωή κυλά με τον Ευρώτα, με τη σιγουριά του ανεξάντλητου Ταΐγετου και του δοτικού Πάρνωνα. Πολιτισμός, η λέξη κλειδί για καλύτερες μέρες, καλύτερες ζωές. Πού να σταθεί κανείς, σε όσα γράφουν οι ιστορίες του κόσμου, σφιχταγκαλιασμένα αρχαία και μοναστήρια της ψυχής μας. Πάσχα στη ζωή μας, αρώματα, χρώματα, ευχές και προσευχές. Τόσο κοντά μας μια άλλη Σπάρτη,
Κάτω από τον Αττικό ουρανό καρτερικά περιμένει ένα νεύμα ότι ετοιμαστήκαμε. Και πιο μακριά, δεκάδες τόποι για τη Σπάρτη περιμένουν. Καλοκαίρι του χωριού, χαρές και πανηγύρια, δροσιά, εκλεκτές συνταγές αναλύωτες. Το σόι, ο ξενιτεμένος, η παρέα της νιώτης μας, αλάνες και ελαιώνες για παιχνίδι και κάματο. Νερά ανεξάντλητα κυλούν, μέλισσες σκορπούν το μήνυμα. Σπάρτη, τόπος ευλογημένος, στάζει το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Με μια ματιά βλέπεις από το παράθυρο των ποιητών της. Μουσικές και όνειρα, χαρά που το έχουν τα βουνά. Δημιουργία γύρω από μεγάλες ιδέες και θεόρατες αξίες. Αμφιθέατρα γεμάτα, πολύ ανοιχτή και θαραλέα. Προορισμός χωρίς όρους. Κάθε χνάρι υδρότα έχει, κάθε καλντερίμι το αίμα έβαψε, κάθε αγνάντιο κυλά δάκρυ, χαρμολύπη παντού. Γειτονιά ονείρων. Ας χαρεί τον καλλιτέχνη που γέννησε, να ζήσει τον ποιητή που έπλασε. Ας καλέσει τον κοσμοπολίτη που τη λάτρεψε, να αγκαλιάσει τον ξένο που την εκτιμά. Μαζί, οι άξιοι στα δύσκολα, οι ικανοί στα διαφορετικά, μαζί ενωμένοι. Ζωή με ποιότητα, μια ζωή με νόημα. Εδώ το λιβάνι ανεβάζει την ψυχή να δει πόσο μεγάλα είναι τα σύμβολα της Σπάρτης, του Μιστρά, δεν χωρούν στην αγκαλιά μας. Οι άνθρωποι γράφουν την ιστορία. Ας σηκωθούμε, ας σκοπιάσουμε. Χέρια έμπειρα και ακούραστα πλάθουν με νερό και γη τον πλούτο μας. Μάτια έξυπνα και ανοιχτά πλέκουν τη μεταξένια δημιουργία. Φωνές δυνατές και σμιλεμένες ανοίγουν δρόμους για να χορέψει το μέτρο. Γιατί τα παιδιά μας να μην έχουν παραστάσεις και πρότυπα στη ζωή τους? Γιατί να αφήσουμε την ανασφάλεια να πλακώνει τις ψυχές των ανθρώπων μας? Γιατί να κρατάμε τον πολιτισμό στις κάμαρες της ιδεολειψίας? Γιατί κάθε μέρα να μην είναι μια καινούργια ημέρα για όλους? Μπορούμε. Μπορούμε. Ενωμένοι, έντιμοι και εργατικοί, διορθώνουμε το ταξίδι της ζωής μας. Η Σπάρτη, το χωριό του καθενός μας, σπίτι της φιλίας, φύλαμα και φυλαχτό του κόσμου. Όταν η καρδιά μας νιώσει τη δικαίωση, θα αφήσει την ψυχή να σταθεί στο ύψος της. Την Κυριακή λοιπόν οι δημότες της Σπάρτης, κυρίες και κύριοι, καλούνται να εκλέξουν τη Δημοτική Αρχή που θα βγάλει τον τόπο από την στασιμότητα. Η Δημοτική Αρχή
ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που διεκδικούν τη δημαρχία, πρέπει να έχει. Τουλάχιστον έτσι λένε και σε κάποιες μετρήσεις που γίνονται. Διαφάνεια, ετοιμότητα και νέους ανθρώπους έτοιμους για δουλειά. Τα μεγάλα λόγια, τα μεγάλα ονόματα, οι μεγάλες υποσχέσεις δεν αρμόζουν στη σπάρτη του μέτρου και της πράξης. Αποφασίστε λοιπόν αυτούς που σας ταιριάζουν και εμπιστευτείτε αυτούς που σας κοιτούν στα μάτια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Προημερών στην πρικισμένη με μοναδική θέα Σελασία, εδώ κοντά στη Σπάρτη, έγινε το μνημόσυνο των Ευεργετών Γιανακόπουλου, του Παύλου, του Θανάση, του Κώστα και της αδελφής τους Βασιλικής. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν εκεί. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος μίλησε εκ μέρους της οικογένειας, ενώ τη Σπάρτη εκπροσώπησε με το λόγο του ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος. Δείτε ένα βίντεο που περιέχει τις σημαντικότερες στιγμές. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση που διοργανώνει η ενορία μας στο προάβλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος προς τιμή των αείμνηστων συγχωριανών μας Παύλου, Αθανάσιου και Κωνσταντίνου Γιανακόπουλου. Την απλότητά τους, την αγάπη και το ενδιαφέρον που έδειχναν για το χωριό του πατέρα τους και το δικό τους βέβαια, αφού τα καλοκαίρια τους τα περνούσαν εδώ. Αυτό που διέκρινα εγώ ήταν ανθρώπους με λακωνικό πείσμα και σπαρτιάτικη λιτότητα, από τους οποίους δεν έλειπε η αφοδιά με όλη τη σημασία της λέξεως. Αυθόρμητη, δράστηρη, επικοινωνιακή, έξω καρδιά. Άνθρωποι που με την πρώτη ματιά κερδίζουν το σεβασμό σου χωρίς να τον επιβάλλουν. Άνθρωποι που σου γεννούν την επιθυμία να μιλάς ώρες μαζί τους και να ρουφάς σαν σφουγγάρι τη γνώση τους. Αυτούς τους ευπατρίδες, γόνους Σελασίας και κατ' επέκταση την ευλογημένη οικογένειά τους τιμούμε σήμερα ως ενορία. Με τη στήλη που φιλοτεχνήθηκε και τοποθετήθηκε στο προάβλιο χώρο του Ενοριακού Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος, ως απόδειξη διενεκού σεβασμού, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης προς τους συντοπίτες μας, που ποτέ δεν ξέχασαν και είχαν πάντοτε μέσα στην καρδιά τους την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Το καλό που κάνουμε, να το γράφουμε στην νόμο για να σβήνει. Αυτοί που το δέχονται, το καλό, να το γράφουν στο μάρμαρο για να μην σβήνει ποτέ. Αυτός που κάνει το καλό να είναι σημνός και να το σκεπάζει με την εύβολο τη σιωπή του. Αυτός που δέχεται το καλό να το διαλαλεί, να το γράφει στο μάρμαρο, στις εφημερίδες, στα βιβλία, να το λέγει με όλη τη δύναμη της φωνής του και της ψυχής του. Αυτό θέλει η Εκκλησία μας. Αυτό απαιτεί η κοινωνία μας. Αυτό κάνουμε κι εμείς απόψε. Σεβασμιότατε, πατέρα Νικόλε, αγαπητοί φίλοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση να γίνεται αυτή η εκδήλωση στον τόπο που μεγαλώσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας. Σήμερα είναι εδώ πέρα ο Κώστας ο Παναγούλιας, ο Δημήτρης ο Παναγούλιας της Βασιλικής, είναι η Αθήνα του Κώστα, είναι ο Τάσος του Κωνσταντίνου και εγώ ο Δημήτρης του Παύλου. Έχουμε έρθει να τιμήσουμε σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση τους προγόνους μας, έτσι όπως μας μάθανε οι προγονείς μας. Και είναι υποχρέωση και δική μας αυτή την αγάπη για τον τόπο να την περάσουμε και εμείς στα δικά μας τα παιδιά, να ερχόμαστε, να βλέπουμε χαμόγελα, να βλέπουμε αγνούς ανθρώπους, να βλέπουμε όλους εσάς. Γιατί κάτι τέτοιες στιγμές είναι αυτές που μας βγάζουν από τις δυσκολίες της καθημερινότητας και να περνάμε χρόνο εκεί που μεγαλώσανε, όπως είπα και νωρίτερα, οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εμπνευστές, στους ανθρώπους που δουλέψαν στα μικρά παιδάκια, σε όλους, για αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Και μία δημόσια δέσμευση. Πατέρα Νικόλε, φίλε Σαράντο, άκουσα για όλα αυτά τα έργα που είχαν κάνει
οι πρόγονοί μας και δεσμευόμαστε όλοι μαζί σαν οικογένεια ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον τόπο, να στεκόμαστε δίπλα στα όποια θέματα και να προσπαθούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων να τα επιλύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αφορά συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή μας ο Κυριάκος Κατσαδόρος, πρόεδρος της Κλίμακας και ψυχίατρος που βρέθηκε στη Σπάρτη με αφορμή την ημερίδα «Η κρυμμένη αυτοκτονικότητα στη Λακωνία». Είναι μια ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη για την ενημέρωση φορέων και πολιτών, αιτία η αύξηση των αυτοκτονιών. Να πούμε ότι έχουμε το 2018 και μέχρι τώρα, στο 2019, 18 αυτοκτονίες στην Λακωνία, και βέβαια την ημερίδα αυτή προκάλεσε η ανάγκη συζήτησης για το θέμα της ψυχικής υγείας. Πείτε μας δύο λόγια για το κέντρο ημέρας. Τι ακριβώς κάνετε? Στο κέντρο ημέρας πρόληψης αυτοκτονίας, που είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι είτε έχουν κάνει απόπειρα ή μπαίνουν σε μια διαδικασία να έχουν κάποια συμπτωματολογία η οποία τους οδηγεί να φτάσουν στα άκρα. Βλέπουμε λοιπόν καταθλιπτικούς ασθενείς, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την αυτοκτονικότητα, οι ασθενείς μας. Είναι μια υπηρεσία που δουλεύει από το 2012, συγγνώμη, και παίζει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί είναι και μοναδική υπηρεσία που έχει να κάνει με την αυτοκτονία, αλλά εκτός από την αυτοκτονία έχει να κάνει και με τους επιζώντες. Επιζώντες εννοώ αυτοί που έχασαν κάποια άτομα από αυτοκτονία, έρχονται σε εμάς και δέχονται πλέον τις υπηρεσίες. Ποια είναι τα συμπτώματα που κάποιος έπρεπε να προσέξει για να απευθυνθεί σε εσάς, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους οικείους του? Ξέρετε, αυτό είναι και η σημερινή συνάντηση που κάνουμε εδώ πέρα, είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, και αυτό είναι το κομμάτι που προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω. Να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε γενικότερα και τους συναδέλφους μας, αλλά και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ώστε να κατανοήσουν ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία κάνουν έναν άνθρωπο να φτάσει στα άκρα. Λοιπόν, εάν πούμε για να περιγράψουμε τα συμπτώματα, θα έλεγα, παραδείγματος χάρη, ότι ένας άνθρωπος αρχίζει και γίνεται πιο θλιμμένος, αρχίζει και γίνεται πιο σκεπτικός, μπαίνει σε μια διαδικασία και απομονώνεται, κλείνεται από τον εαυτό του, δεν έχει διάθεση να πηγαίνει στη δουλειά του, δεν έχει διάθεση να είναι όπως ήταν πριν, αρχίζει και γίνεται καχύποπτος, αρχίζει όσο περνάει ο καιρός, αυτά τα συμπτώματα επιβιώνονται, φτάνουν σε ένα σημείο να τα χαρακτηρίζουμε ότι είναι ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Όταν το καταθλιπτικό επεισόδιο αρχίζει και μεγενθύνεται, από εκεί πέρα χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία έχει μια χρονική σειρά. Σε αυτή τη σειρά εμείς θα θέλαμε να γίνει μια παρέμβαση. Και η παρέμβαση γίνεται απλά από τους οικείους
του ανθρώπου που έχει αυτά τα προβλήματα, είτε είναι γυναίκα είτε ένας άντρας, από τους συναδέλφους του, αν είναι σε μια υπηρεσία, από τους φίλους του στο καφενείο, αν είναι σε συνταξιούχους, από τους συνεργάτες του. Όλα αυτά τα κομμάτια παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και θέλουμε να μπορούμε να τα αξιοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Να ρωτήσω κάτι. Ο ασθενής έρχεται ποτέ μόνος του? Ο ασθενής, ναι, πάρα πολλές φορές η κατάθλιψη μας φέρνει κοντά τους ασθενείς μας. Και μας τους φέρνει γιατί η κατάθλιψη είναι ένα κομμάτι ότι ένας ασθενής υποφέρει. Πονάει ψυχικά. Και πολλές φορές η αυτοκτονία αυτό σημαίνει. Ένας αφόρητος πόνος, τον οποίο δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει και μπαίνει σε μια διαδικασία και βρίσκει σαν λύση και μόνη διέξοδο την αυτοκτονία. Η οποία αυτοκτονία πλέον τον κάνει και αισθάνεται ότι λυτρώνεται το ίδιος από τον αφόρητο ψυχικό πόνο, αλλά αφετέρου μπαίνει και στις διαδικασίες και βλέπει και τους δικούς του. Ελευθερώνει τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα αυτά που ενοχικά, γιατί είναι συναισθήματα εξωπραγματικά, που αυτός τα μεγενθύνει και τον κάνουν και πιέζεται, μπαίνει στη διαδικασία πλέον και αισθάνεται ότι θα λυτρώσει και τον εαυτό του, αλλά θα λυτρώσει και ένα κομμάτι από τους γύρους του. Και αυτό είναι και το κομμάτι το πρόβλημα. Εκεί χρειάζεται παρέμβαση. Εκεί έχει μπει στο αυτοκτονικό σχέδιο. Και το αυτοκτονικό σχέδιο θέλει αμεσότητα. Θέλει νοσοκομιακή παρέμβαση τις περισσότερες φορές. Αυτό είναι που εδώ υπάρχει ένα είδους αμέλεια. Δεν βλέπουμε, δεν επικοινωνούμε όπως θα έπρεπε με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και γύρω μας. Έχουμε δικαίωμα. Θέλω να πω ακόμα και στο νομικό κομμάτι, επειδή είπατε ότι χρειάζεται, ας πούμε, νοσοκομιακή περίθαλψη. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να πάει τον οικείο του σε ένα νοσοκομείο? Ξέρετε, είναι αναγκαίο να τον πάει. Εμείς προτείνουμε, εάν δεν θέλει να πάει, και εισαγγελική εντολή. Να πάει στον εισαγγελέα, να ζητήσει μια εντολή και να μπει κατευθείαν μέσα. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και πιστέψτε με ότι τις περισσότερες φορές όταν βγαίνει από το νοσοκομείο με την εισαγγελική εντολή ο ασθενής μας, μας ευχαριστεί που του σώσαμε τη ζωή. Διαφοροποιούνται όλα. Φαίνεται άσχημο και τρομερό, αλλά δεν είναι. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βοηθήσουμε έναν άρρωστο άνθρωπο, ο οποίος ακόμα και το γνωστικό του αντικείμενο είναι αυτή τη στιγμή επηρεασμένο από την κατάθλιψη. Αυτό το λέμε μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο, που χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Προτού φτάσουμε όμως εκεί, υπάρχει ένας χρόνος, μια χρονική έτσι διάρκεια, που μπορούμε να κάνουμε προσεγγίσεις θεραπευτικές. Φτάνει όμως να έρθει ο ασθενής μας για να τον έχουμε κοντά ή, αν θέλετε, να τον κινητοποιήσουν οι δικοί του. Είναι πολύ σημαντικό. Εσείς βλέπετε ότι αυτά τα χρόνια, διάβασα και μια συνέντευξη στο BBC, τα χρόνια της κρίσης λέτε κάπου ότι έχουν ανοίξει λίγο το θέμα της ψυχικής υγείας, ότι μιλάμε λίγο πιο ανοιχτά γι' αυτό από ό,τι παλιότερα στην Ελλάδα. Ναι, η κρίση διαφοροποίησε τους Έλληνες. Τους έμαθε καταρχάς να πονάνε φανερά, να μην το κρύβουν. Άλλαξε πολλά πράγματα. Και δεν άλλαξε μόνο και το κομμάτι των αυτοκτονιών, που όντως πήρανε κάποια νούμερα, πιάσανε κάποια νούμερα μεγαλύτερα. Άλλαξε και το κομμάτι των καρδιακών παθήσεων, άλλαξε το κομμάτι της βιαιότητας, άλλαξε το κομμάτι των διαβητικών και του ζαχάρου που αυξήθηκαν. Όλα αυξήθηκαν. Λοιπόν, μέσα σε αυτά που αυξήθηκε, είχε να κάνει και το κομμάτι των αυτοκτονιών. Η ψυχική υγεία, ταλαιπωρημένη εδώ και πολλά χρόνια, όχι στην Ελλάδα, γενικότερα, λόγω του στίγματος, δημιουργούσε πάντα πρόβλημα να προσεγγίσει μια κατανόηση τι σημαίνει αυτοκτονία. Είχαμε 484 θανάτους το 2016 με αυτοκτονία, μας έδωσε η Στατιστική Υπηρεσία. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ παραπάνω. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταρχάς συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, γιατί το στίγμα δεν αφήνει τους ανθρώπους να πούνε εύκολα ότι αυτοκτόνησε ο άνθρωπός μου. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι πτώσεις το 2015, οι πτώσεις οι οποίες δήλωναν ένα θάνατο, ήταν γύρω στους 400.
πτώση σημαίνει ότι έπεσα από το κρεβάτι μου, έπεσα από τον πέμπτο, γλίστρησα. Αυτό σημαίνει πτώση και θάνατος. Έτσι όπως είναι βγαλμένο στο ληξιαρχείο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το 2016 είχαμε κοντά στις διπλάσιο ποσότητα πτώσεων. Αλλά οι αυτοκτονίες είναι μειωμένες. Αυτό δεν λέει τίποτα. Και από τα δικά μας στατιστικά που κρατάμε να έχουμε ένα δίκτυο, το 10-18 που είναι ο αριθμός, ο εθνικός γραμμός για την εθνική γραμμή για την πρόληψη αυτοκτονίας, μας δίνουν πολλές φορές πληροφορίες για το τι γίνεται γύρω τους. Όχι μόνο για τα προβλήματά τους, μας λένε ότι δίπλα μου αυτοκτόνησε και έτσι μαθαίνουμε τι γίνεται με τις αυτοκτονίες. Εμείς δεν είδαμε να υπάρχει μία μείωση στο κομμάτι αυτών των αριθμών. Τώρα το να είναι 20 λιγότεροι ή 30 περισσότεροι, αυτό για μας δεν λέει τίποτα. Συνεχίζει η Ελλάδα, έχει το στοιχείο ότι έχει χαμηλά ποσοστά αυτοκτονικότητος, αλλά δεν μπορέσαμε να τα μειώσουμε και αυτό είναι το ζητούμενο. Και πιστέψτε με ότι πιστεύουμε ότι το 90% των περιπτώσεων θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει. Θα μπορούσαμε να τους έχουμε γλιτώσει από τους ανθρώπους. Με μια απλή προσέγγιση και κατανόηση και δύο περισσότερους, μια καλύτερη επικοινωνία. Μιλάω για τις οικογένειες πια. Μιλάω για τις υπηρεσίες, μιλάω για οτιδήποτε υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Που αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Πώς μπορούμε να προλάβουμε το κομμάτι της αυτοκτονικότητας. Αυτό το ποσοστό, το 90% που είπατε, έτσι είναι μεγάλο. Πώς θα ακούγεται σε κάποιον που έχει χάσει ένα δικό του, που είναι επιζώντητο, όπως είπατε εσείς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι τι αντιμετωπίζουν? Τι αντιμετωπίζει ο επιζώντης? Πρώτον, μπαίνει σε μια διαδικασία ένα τεράστιο θυμό. Ένα τεράστιο θυμό γιατί του το έκανε. Είτε ήταν ο σύντροφός του, είτε ήταν η γυναίκα του, είτε ήταν το παιδί του. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει το γιατί. Ένα γιατί το οποίο έχει να κάνει με ενοχές. Γιατί έπρεπε να κάνω εγώ και δεν το είχα κάνει. Είναι τεράστια τα κομμάτια αυτά. Λοιπόν, το κομμάτι του πένθους, στο κομμάτι της τραγωδίας, γιατί είναι μια τραγωδία η απώλεια από αυτοκτονία. Δεν είναι ένας κοινός θάνατος. Ένας κοινός θάνατος τον περιμένεις. Ακόμα αν θέλετε και ένα δυστύχημα. Και εκεί μπαίνει σε μια διαδικασία που είναι διαφορετικός θάνατος. Η αυτοκτονία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το βίο της εικόνας που θα αντικρίσει ο επιζών. Αν θα τον δει απαγχωνισμένο ή οτιδήποτε άλλο, να μην πω σε αυτές τις λειτουργίες, είναι το κομμάτι πια του σοκ που αυτό θα το κρατήσει αρκετά. Και λέμε ότι είναι θέματα τα οποία άπτονται πλέον μιας άμεσης ψυχιατρικής παρέμβασης, γιατί αυτά τα άτομα από μόνα τους βγάζουν τεράστια προβλήματα και χρειάζονται αντιμετώπιση. Είναι μια ομάδα που στην Ελλάδα είναι παραμελημένη. Και είναι πολύ μεγάλη. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Είναι άνθρωποι που περπατάνε με σκυφτά κεφάλια και ντρέπονται γιατί νομίζουν ότι φταίνε αυτοί που αυτοκτόνησαν. Εμείς αυτό θέλουμε να πούμε, ότι υπάρχει μια αρρώστια που σε φτάνει στα άκρα. Εμείς θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε το κομμάτι της ψυχικής διαταραχής που σε φτάνει στα άκρα να αυτοκτονήσει. Και αυτό είναι που συζητάμε σήμερα, μαζί με την περιφέρεια και μαζί με το Δήμο που μας κάλεσε εδώ πέρα, για να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες υγείας της περιοχής, γιατί όντως και η Λακωνία έχει και αυτή ένα κάποιο αυξημένο δείκτη που έχει να κάνει με την αυτοκτονικότητα. Δεν είναι από τους πρώτους, αλλά και αυτή έχει ένα αυξημένο δείκτη αυτοκτονικότητας. Το θέμα είναι τι στρατηγικές θα μπορέσουμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Τι προτείνετε εσείς στους επαγγελματίες υγείας σήμερα, εδώ, στη Λακωνία? Γιατί... Να ευαισθητοποιηθούν, περισσότερη γνώση, παρόλο έχουν μια ενσυναίσθηση γενικότερα του θέματος, και εκείνο που συζητάμε, μιλάμε πλέον για την προβλεψιμότητα, τη δυνατότητα της προβλεψιμότητας σε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια αυτοκτονική συμπεριφορά. Που αυτό να το μεταφέρουμε προς τα έξω, να το βγάλουμε προς τα έξω. Και από εκεί πέρα μιλάμε και για μια ευθύνη. Να δούμε και κάποιες ευθύνες που υπάρχουν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν άνθρωποι που αδιαφορούν για τον άνθρωπό τους, που ξέρουν ότι παίρνει φάρμακα και δεν τον πάνε στο γιατρό,
που τον έχουν παρατημένο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει εάν ο σύντροφός τους, η γυναίκα τους ή ο άντρας τους είναι εγκλωβισμένοι σε μια γωνία και δεν μιλάνε για 10 μέρες ή που δεν πλένονται για 10 μέρες και αυτοί έχουν μπει σε ένα καταδικαστικό επεισόδιο. Δεν μιλάω να τους τιμωρήσουμε. Ευθύνες το μιλάω σε γενικότερο κομμάτι, ώστε να μπορεί ολόκληρη η κοινωνία να κινητοποιηθεί σε μοντέλα πλέον, ώστε να μπορέσει να είναι ευαισθητοποιημένη επάνω σε όλη αυτή την επικινδυνότητα που λέγεται αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, που είναι τρομερό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή είμαστε σε μια επαρχιακή πόλη, αυτό το κομμάτι των επιζώντων, πώς μπορεί να πλαισιωθεί στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας, ας πούμε, της Πάτρας? Να σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα γίνει μια πορεία για τις γυναίκες που έχουν για τον καρκίνο του μαστού και θα μαζευτούν γύρω στα 5-6.000 άτομα. Στην Αθήνα μια παρόμοια συνάντηση που πήγαμε να κάνουμε πριν 2 χρόνια με ανθρώπους που έχασαν άτομα από την οικογένειά τους, δεν μαζευτήκαμε παραπάνω από 28 άτομα και αυτό είναι και το τρομερό. Είναι το στίγμα που ακόμα υπάρχει μέσα μας και μας κάνει να βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με ενοχές, με θυμό, με ένα γιατί που δεν απαντήθηκε ποτέ, που το έχουν μέσα τους και δεν ρωτάνε κάποιον, μα γιατί να συμβεί σε μένα, που ξέρετε η απάντηση θα μπορούσε να είναι απλή. Και αυτό είναι και μια από τις στρατηγικές πια που θέλουμε να πούμε σε όλες τις μικρές κοινωνίες. Η ψυχολογική αυτοψία έχει να κάνει με τους, με ένα γιατί συνέβη το γεγονός. Τι έφτεξε και συνέβη το γεγονός. Αυτό είναι μια προσέγγιση σε μια ευαισθητοποίηση και σε μια στρατηγική πρόληψη ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα γεγονότα τέτοιου είδους στο μέλλον. Η αυτοκτονικότητα είναι κληρονομική και το λέω με δύο σκέλη. Το ψυχιατρικό, ας πούμε, αν υπάρχει δηλαδή η νόσος η οποία γονιδιακά μπορεί να μεταφερθεί και αν η μη αντιμετώπιση των επιζώντων, δηλαδή αν δεν τους πλαισιώσουμε με κάποιο τρόπο, αν μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι να οδηγηθούν δικαιολογώντας, ας πούμε, κάπως το μυαλό τους, την πράξη. Σήμερα λέμε με τις νευροεπιστήμες που εξελίσσονται συνέχεια, λέμε ότι η αυτοκτονικότητα, όπως και όλες οι ασθένειες όμως, είναι πολυπαραγοντική και πολυγονιδιακή. Ένα κομμάτι λοιπόν υπησέρχεται και ο γενετικός παράγων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ένα άτομο που έχει κάποιες αυτοκτονίες στο παρελθόν, και δεν μιλάω μία μόνο, θα μπορούσε να είναι μια οικογενειακού τύπου διαδικασία που να ξεκινάει από τον προπάπου. Έχουμε δει σε νησιά του Αιγαίου όπου ασχολούμεθα τα καταραμένα πηγάδια, όπου εκεί μέσα έχουν μπει πριν 50 χρόνια είχε πέσει ένας, πριν 20 χρόνια ένας άλλος, πριν 10 χρόνια και όλοι είναι μέσα στο ίδιο οικογενειακό κομμάτι. Αυτό εδώ είναι που λέμε ευαλωτότητα. Δεν έχουν την κληρονομικότητα, αν θέλετε να πούμε ότι ένας ο οποίος αυτοκτόνησε κάποιος θα αυτοκτονήσει ο ίδιος. Λέμε ότι είναι ευάλωτος, γενετικά ευάλωτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυτοκτονήσει. Έχει χίλιους τρόπους να κατανοήσει, να καταλάβει και να έχει την ενσυναίσθηση ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να ζητήσει βοήθεια, μπορεί να το συζητήσει και εμείς είμαστε εκεί, θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους, να το συζητάνε. Ξέρετε, όταν το συζητάς, ξεφεύγεις από το πρόβλημα. Δεν υπάρχει το πρόβλημα. Μέσα στο κέντρο πρόληψης αυτοκτονίας που έχουμε, υπάρχουν δύο βιωματικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν από πίσω ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει και έχουν κάνει και ήδη απόπειρα. Πιστέψτε με, είναι από τους καλούς συνεργάτες που έχουμε και δεν χρειάζεται να είναι επιστήμονας. Είναι από τους καλούς συνεργάτες και ξέρουν, το έχουν βιώσει το γιατί έφτασαν σε αυτό το σημείο. Ξέραν ότι σε ποιο σημείο της αυτοκτονικής όλης αυτής της διαδρομής, αν παρέμβαινε κάποιος, μπορούσε να σταματήσει. Και το λένε πάρα πολύ απλά. Και είναι θεραπευτικό και για αυτούς και για μας. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη όλη αυτή η κατάσταση. Που, ξέρετε, μας κάνει πιο ανθρώπινους. Μας φέρνει πιο κοντά στην ύπαρξη. Και αυτό είναι το
το πιο ωραίο σε όλο αυτό το κομμάτι. Ξέροντας ότι κανένας μας δεν ξέρει, τούτο το επιφυλάσσει το μέλλον. Το γενετικό κομμάτι του καθενός μας, μας είναι άγνωστο. Κανένας δεν ξέρει ποιοι στρεσογόνοι μηχανισμοί θα σας κινητοποιήσουν εσάς, εμέναν ή τους άλλους και τι μηχανισμοί θα είναι αυτοί για να μας αρρωστήσουν ψυχικά ή να μας φτάσουν στην αυτοκτονικότητα. Θα ήθελα έτσι να κλείσετε λίγο, μου άρεσε αυτό που είπατε, ότι με την κρίση οι Έλληνες πονάνε φανερά. Και λίγο επειδή βρισκόμαστε σε μια κοινωνία πολύ κλειστή, ίσως δυσκολευόμαστε έτσι λίγο να πονέσουμε φανερά, έτσι ένα μήνυμα σε αυτή την πόλη. Θα έλεγα έτσι τελειώνοντας ότι μέσα στις κλειστές κοινωνίες μας, όπως η Ελλάδα έχει πάρα πολλές τέτοιες, η οποία έχει συγκεκριμένα αξιακά μοντέλα που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, οι μπαμπάδες, οι παππούδες μας και μας τα μεταφέρουν, να γίνουν πιο ανεκτικές γενικότερα στο συναίσθημα των ανθρώπων, να μπορούν να επικοινωνούν πολύ πολύ καλύτερα και να έχουν μια αμεσότητα συναισθηματική. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που συντονιστήκατε στην εκπομπή Λακωνικά σε μία ώρα από τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Περιφερειακής Τηλεόρασης Μεσόγειος με ειδήσεις και ρεπορτάζ από όλη την Πελοπόννησο. Εγώ να δώσω ραντεβού μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή με μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.